εφαρμόστε με αυτό το πράγμα. Έχουνε βγάλει άδεια όλοι. Όχι, λέει άδεια. Πόσο υποχώρησαν εκεί. Πόσο υποχώρησαν εκεί. Πόσο υποχώρησαν εκεί. Εδώ πιο κάτω έχουν κατασκευαστεί 5-6 οίκια ανοχής. Η κατάσταση όμως, εντάξει, εκεί πέρα ήταν επιβλητικό πάρκο, δεν υπήρχε τόσο σοβαρότατο πρόβλημα. Εδώ πέρα τώρα επίκειται, κατασκευάζεται μάλλον, ένας άλλος οίκος ανοχής. Δίπλα ακριβώς εδώ πέρα είναι σπίτια. Παίρνουν παιδιά, πηγαίνουν σχολείο. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι κυρίες. Στο εγγύς μέλλον λειτουργώντας αυτός. Θα ήταν, αν πήγαινε εκεί πέρα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, πριν και άλλοι σας παραλαμβάνω 5-6 ανοχής. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Η κατάσταση αυτή, ως φαίνεται, θα διευρυνθεί. Έγινε σήμερα αυτό εδώ πέρα που θα γίνει. Αύριο θα προχωρήσει και προς τα επάνω. Και άλλος και άλλος και άλλος. Ο Δήμος τι σας λέει? Ο Δήμος μας λέει ότι δεν έχει εκδώσει καμία άδεια. Σε εμάς που είμαστε υπεύθυνοι να κάνουμε προέγκριση σαν δημοτική κοινότητα, δεν μας εζήτησαν καμία προέγκριση. Οι εργασίες όμως εδώ συνεχίζονται και κοντεύει ο οίκος εδώ πέρα να τελειώσει περίπου. Έχουν δαπανώνται χρήματα. Πώς χωρίς να έχει άδεια δαπανώνται αυτά τα χρήματα? Πώς έχει δώσει προκαταβολή που από ό,τι συζητείτε αυτό είχε νοικιαστεί το μικρό σπιτάκι 2.000 ευρώ μηνιαίως? Ναι, εξυπακούεται, υποβαθμίζει την περιοχή μας. Τι ζητάτε από το Δήμο? Να μην εκδοθεί άδεια λειτουργίας αυτού του οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση? Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Έτσι έχουμε αποφασίσει. Δεν θα το αφήσετε δηλαδή? Όχι, δεν θα το αφήσουμε. Δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει. Ωραία, δεν θα γίνει τρούμπα. Στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στέκονται όλοι οι φορείς της περιοχής, διότι αυτή η υπόθεση που πάει να δημιουργηθεί αλλιεί διαδρόμους ακόμα μεγαλύτερης υποβάθμισης. Αυτό οι φορείς τουλάχιστον και οι κάτοικοι δεν θα το ανεχθούν, γιατί περιμένουμε και προσδοκούμε από την τοπική και περιφερική εξουσία να βαθμίσει την περιοχή και όχι να την υποβαθμίζει, βάζοντας κάθε φορά στόχο είτε την περιοχή των Δεμενίκων ή του Σαραβαλίου ή την Πετροτού. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουν την ευαισθησία τους, ότι τελικά θέλουν να αναβαθμίσουν την περιοχή και όχι να την υποβαθμίσουν. Αυτό το περιμένουμε από την περιφερική εξουσία. Το Σαραβάλι δεν θα γίνει κούβα του 60. Τι δεν θα γίνει το Σαραβάλι? Το Σαραβάλι δεν πρόκειται για να γίνει κούβα του 60 της Πάντρας. Αυτό πρέπει για να το πείτε και να το γράψετε, να πούμε ότι εμείς δεν θα αφήσουμε κανένα οίκο να πούμε για να βγει, ούτε αυτός, ούτε κανένα μπαράκι, ούτε και, και οι υπόλοιποι οίκοι. Και να δώσει άδεια ο Δήμος, και να δώσει άδεια ο Δήμος. Ευχαριστούμε για να μην δώσει άδεια. Αν δώσει, πώς θα δώσει άδεια? Πώς θα δώσει άδεια? Πρέπει να εγκριθεί από εμάς, να πάει στο Δήμο και να υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άδειες δηλαδή κάτω από τραπέζι, δίνονται άδειες. Γιατί ο άνθρωπος έχει χαλάσει λεφτά. Έχει δώσει λεφτά. Ήδη έκανε πρόταση πριν λίγες ημέρες να ανοίξει και δεύτερο. Είναι έτοιμος να ανοίξει, το βλέπετε. Έχει βάλει τσιπινακίδες, θα έχει βάλει όλα. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο του 2734 που έχει ο Δήμος. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο αυτόν. Που λέει στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 εδώ πόσα πρέπει να έχει κάθε περιοχή σε αυτή την περιοχή και πόσες αποστάσεις πρέπει να υπάρχουν. Που λέει ότι αν υπάρχει 200 μέτρα και 201, ο Δήμος κανονίζει και η Δημοτική Αρχή κανονίζει να πάει πιο πάνω ή πιο κάτω. Είναι σαφές ο νόμος. Δηλαδή έχουμε, ήδη έχουμε. Έχουμε. Πριν 5 χρόνια βγήκαμε στο Λόγκη, τα Δεμενίκο, το Σαραβαλίου, του Αγίου Στεφάνου, βγήκαμε στους δρόμους για αυτό το θέμα. Και μας βάλανε ένα. Λέμε εντάξει, καλό είναι, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, τα παιδιά κάπου πρέπει να υπάρχουν. Όλα όμως από εδώ στα Δεμενίκα, όλα από εδώ στη δική πλευρά, όλα από εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Όλα αυτά θα μαζέψουν σκουπίδια, τα πάντα. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γεωργακόπουλος. Ο κύριος Γεωργακόπουλος μας είπε το πρωί ότι δεν έχει δώσει άδεια, δεν έχει κρυφτεί ακόμα άδεια. Απλώς μαζεύουν τα χαδιά και να τα δούνε. Και εγώ είπα, την ερώτηση. Έχω απορία, κι όλος ακόμα σε απορία. Αφού δεν έχει δοθεί άδεια, δεν έχει δοθεί προέγγιση. Αυτός ο κύριος εδώ τι φτιάχνει? Πώς το φτιάχνει? Με πιάνουν έτσι νοικιάζει σε ένα σπίτι, ένα κτίριο, χωρίς να έχει πάρει μια προέγγιση. Ξέρουμε όλοι ότι στα μαγαζιά και τα καταστήματα πληρώνει κάτι και παίρνει μια προέγγιση. Πώς το κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πώς γίνεται και λέει θέλω και το αποκτήριο του κύριου Ξούλου και τα άλλα κτίρια? Η άδεια που έχει δοθεί για άλλο οίκο ανοχής έχει δοθεί αφότου έγιναν 5x5. Η άδεια είχε δοθεί και μετά έγινε το γήπεδο των 5x5. Πάλι η Δημοτική Αρχή έκανε λάθος εδώ. Από τη στιγμή που υπήρχε, που υπήρχαν αυτά τα πράγματα, γιατί έδωσε να γίνει και άδεια για το 5x5? Να είδε ότι το ένα λάθος πηγαίνει το άλλο. Εδώ δηλαδή είναι μια κοροϊδία, μας κοροϊδεύουν.
Πρέπει να ακούσω και λίγο και τους δημότες. Εμείς δεν είμαστε παράλογοι. Ούτε θέλουμε, ούτε ότι λέμε δεν θέλουμε ή θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν είμαστε ποτέ μονόπλευροι. Είχαμε το ένα, σας είπα. Δεν μας άκουσε κανένας. Μας είπαν ότι είναι μακριά 250 μέτρα. Έγινε. Τώρα πόσα πρέπει να γίνει, 30 από εδώ, 40. Εντάξει, οποιοδήποτε αρχίσουμε πρωί-πρωί να ανοίγουμε όλοι από ένα. Άμα δώσει άδεια ο Δήμος εδώ πέρα, 100 οικογένειες που είμαστε εδώ πρέπει να φύγουμε από εδώ. Άμα θέλουν να μας διώξουν και να μην έχουμε δικαίωμα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και τέτοια, καλά να κάνουμε. Να έχουν υπόψη μόνο ένα, ότι σήμερα η κίνηση που κάναμε είναι η αρχή. Χρυσά θα βρούμε πολλά. Ο πρώτος που θα βάλω φωτιά και θα του κάψω και ας πάω φυλακή θα είμαι εγώ, Αλέξης Μητρόπουλος λέγουμε. Να το έχουν υπόψη τους. Και να ντρέπονται αυτοί που τον νοικιάσανε για αυτή τη δουλειά.